Με τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο θα συνεχίσουμε. Καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Βασιλακόπουλο, για ακόμη μια φορά. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα μέτρα, να ξεκινήσουμε με αυτά που αναμένουμε να ανακοινωθούν, διότι σήμερα υπάρχει η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Από ό,τι φαίνεται, από την Παρασκευή στις 6 το πρωί και το Σάββατο δεν θα ισχύει σχεδόν κανένα μέτρο, κύριε Βασιλακόπουλο. Είναι αυτό η σωστή κατεύθυνση? Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Κατ' ουσίαν, το μέτρο των SMS είχε ατονίσει, έτσι ο κόσμος είχε κουραστεί. Εντάξει, μας υπενθύμιζε η θεωρητική υποχρέωση του μέτρου ότι ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ευρύ εφαρμογή του SMS. Άρα το να καταργείται κάτι που στην πράξη δεν εφαρμόζεται δεν είναι, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στις μετακινήσεις τις διαπεριφερειακές, εγώ είχα εκφράσει την άποψη ότι πρέπει να επιτραπούν και κατά τη διάρκεια του Πάσχα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις μεγάλες πόλεις. Ναι. Δεν βλέπω λοιπόν με ποιον τρόπο ένας άνθρωπος ο οποίος, να σας το πω έτσι, είναι στην Αθήνα, αν μετακινηθεί και πάει κάπου αλλού, ναι, η χώρα έχει ένα παρόμοιο επιδημιολογικό φορτίο, θα δημιουργήσει τρομερό πρόβλημα, ιδίως τώρα που μπορεί να βρεθεί μόνο έξω. Δηλαδή, κατ' ουσίαν, η εστίαση είναι ανοιχτή μόνο σε εξωτερικούς χώρους και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, όπου η μετάδοση είναι πολύ μικρότερη. Έτσι, δεν είναι λοιπόν ότι θα αναγκαστεί αυτός ο άνθρωπος να συνευρεθεί με τους συγγενείς και τους φίλους εντός των οικειών, εντός των σπιτιών που η μεταδοτικότητα είναι μεγαλύτερη. Άλλωστε και ο καιρός είναι πολύ καλύτερος τώρα. Άμα λοιπόν όλοι πάρουμε σωστά το μήνυμα, και το μήνυμα είναι απλό. Ανοίγουμε, ξανακερδίζουμε κομμάτια της ζωής μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει την πανδημία. Να μην δηλαδή περάσει το μήνυμα. Άρα στην δεν κοινωνία. Χαλαρώνουμε δηλαδή. Όχι. Χαλαρώνουμε όσο μας επιτρέπει. Χαλαρώνουμε λίγο, ρε παιδί μου. Λίγο. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι αν μπαίνουμε σε ένα μαγαζί, τις μάσκες πρέπει να τις φοράμε. Και να τηρούμε και τις αποστάσεις. Ακριβώς. Και ότι ο ιός δεν εξαφανίστηκε στις 14 Μαΐου. Δεν εξαφανίστηκε. Δεν έχουμε ραντεβού με την εξαφάνιση του ιού στις 14 Μαΐου. Απλά μας επιτρέπεται κάθε μία ακόμα δραστηριότητα. Και όπως μια παλιά διαφήμιση έλεγε, και το χρησιμοποίησα και αλλού αυτό, υπήρχε μια ωραία διαφήμιση που έλεγε «Προσέχουμε για να έχουμε». Δηλαδή, για να μπορούμε να έχουμε αυτές τις ελευθερίες, πρέπει να προσέχουμε ακόμα. Γελάει ο κύριος Κούντρας. Γελάω για άλλη, γιατί μου είπαν μια άλλη διαφήμιση τώρα. Ο Κολοκυθάς μου είπε μια άλλη διαφήμιση, η οποία θα τέριαζε. Αλλά δεν μπορούμε να την πούμε λόγω ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου. Κύριε καθηγητά, Βασιλακόπουλε, θα σας πάρω τηλέφωνο μετά να σας πω ποια είναι η διαφήμιση. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική συμπεριφορά στους εμβολιασμένους και σε αυτούς που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί ή σε αυτούς που αρνήθηκαν να εμβολιαστούν. Αναφέρομαι με αφορμή και το άνοιγμα των γυμναστηρίων που ακούσαμε, αλλά και αν θα μπορούμε όσοι είμαστε εμβολιασμένοι να βρισκόμαστε κάπου χωρίς μάσκα ή θα μπορούμε να έχουμε περισσότερα προνόμια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υγειονομικά προφανώς οι εμβολιασμένοι από τους μη εμβολιασμένους διαφέρουν. Δηλαδή, ο πλήρως εμβολιασμένος μία εβδομάδα τουλάχιστον μετά την δεύτερη δόση, ναι, έχει ελάχιστη πιθανότητα να νοσήσει είτε συμπτωματικά είτε ασυμπτωματικά. Ναι. Εξαρτώμενο από τις μελέτες, αυτό είναι κάτω από 10%. Και Pfizer και όλων των εμβολίων. Το λέω αυτό, διότι η AstraZeneca ήταν μέχρι πρότινος 3 μήνες στη δεύτερη δόση και τώρα έχει γίνει 2. Στην AstraZeneca, να το εξηγήσετε λίγο, ναι, γιατί έχει σημασία. Αλλά να ολοκληρώσω τη σκέψη μου στο προηγούμενο κομμάτι. Άρα λοιπόν ο εμβολιασμένος έχει πολύ μικρή πιθανότητα να μολύνει τους άλλους. Πολύ μικρή. Και ακόμα και αν είναι θετικός, συνήθως έχει ελάχιστο υλικό φορτίο. Δηλαδή έχει πολύ λίγο ιό μέσα του. Άρα είναι πολύ λίγη η πιθανότητα να μολύνει κάποιον άλλον. Ναι. Το CDC, το Center for Disease Control, έχει ξεκαθαρίσει ο αντίστοιχος ΣΕΟ, το Κέντρο Ελέγχου Νόσων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εμβολιασμένοι μπορούν σε εξωτερικούς χώρους να μην φορούν μάσκα πουθενά και ταυτόχρονα αν βρεθούν και σε εσωτερικούς χώρους άνθρωποι που είναι όλοι εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται να φορούν μάσκα. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτή η οδηγία, γιατί ο κίνδυνος είναι ελάχιστο. Άρα υγειονομικά προφανώς πρέπει να ξεχωρίζονται αμένα από τα δε δικαιώματα. Τώρα, η προσωπική μου άποψη, δεν είμαι νομικός, ούτε άνθρωπος που έχει εντρυφήσει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως, ο εμβολιασμένος,
από αυτόν που είχε δικαίωμα να εμβολιαστεί και το απεμπόλησε, το αρνήθηκε, προφανώς και πρέπει να έχει περισσότερα δικαιώματα. Διότι το να εμβολιαστώ δεν είναι μόνο ότι κάνω κάτι για να προστατεύσω εμένα, mm-hmm. κάνω κάτι το οποίο είναι για την κοινωνία μας, πάρα πολύ χρήσιμο. Όταν λέτε περισσότερα προνόμια, τι εννοείτε? Στον τουρισμό, για παράδειγμα, να μπορεί να ταξιδεύει πιο άνετα, στο εστιατόριο, το πώς θα κάθεται, πώς θα χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς? Προφανώς. Γιατί ο εμβολιασμένος, για παράδειγμα, δεν θα πρέπει για να ταξιδέψει με το αεροπλάνο να κάνει μοριακή δοκιμασία ή rapid test. Mm-hmm. Κάτι πάρα πολύ απλό. Και αυτό νομίζω, η διαφορετικότητα αυτών των προνομίων ναι. θα λειτουργήσει και σαν ένα σοβαρό κίνητρο για να πείσουμε και το δύσπιστο, το αμφιταλαντευόμενο κομμάτι της κοινωνίας, mm-hmm. που ακόμα δυστυχώς υπάρχει και στη χώρα μας και αλλού, να εμβολιαστεί. Είναι τεράστια σημασία να μην πετύχουμε την ανοσία της αγέλης μόνο εμβολιάζοντας όλες τις ηλικίες, αλλά να την πετύχουμε πρώτα εμβολιάζοντας τους μεγάλους σε ηλικία και μετά να κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Και το λέω αυτό, διότι αν είχαμε εμβολιάσει και σε αυτό το κύμα όσους μπορούσαν να εμβολιαστούν, θα είχαμε πολύ μικρότερη θνητότητα, πολύ μικρότερη μεταδοτικότητα. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε λίγο για τη δεύτερη δόση, θέλω, της AstraZeneca. Ναι. Λοιπόν, γιατί Pfizer ξέρουμε ότι είναι 21 μέρες και 7 η εβδομάδα, mm-hmm. χοντρικά στο μήνα. Η Moderna είναι 28 μέρες στη δεύτερη δόση, στις 35-36 μέρες. Η Johnson είναι μονοδοσικό και είναι και η AstraZeneca που είναι με απόσταση από 8-12 εβδομάδες. Ωραία. Υπάρχουν μελέτες που έχει κάνει η AstraZeneca, η ίδια εταιρεία μπέρδεψε τα πράγματα, γιατί έχει κάνει κλινικές μελέτες. Στις 4 εβδομάδες, στις 6 εβδομάδες, στις 8 εβδομάδες και στις 12 εβδομάδες να χορηγείται η δεύτερη δόση. Μάλιστα. Όταν υπήρχαν λίγα δεδομένα, λοιπόν, είδαν ότι αν χορηγηθεί στις 3 μήνες, στις 12 εβδομάδες, έχει και λίγο υψηλότερη αποτελεσματικότητα από ό,τι αν χορηγηθεί στο μήνα. Μάλιστα. Προέκυψε νέα μελέτη από την Αμερική που ανακοινώθηκε και είδατε ότι υπήρχε και διχογνωμία ανάμεσα στον FDA και στην Άστρα για τα ακριβή αποτελέσματα. Συζητήθηκε και αυτό το θέμα, που έλεγε ότι στο μήνα πάνω έχει σχεδόν όμοια αποτελεσματικότητα. Άρα, αν τα βάλετε όλα κάτω, χωρίς να μπορεί να είναι κανείς με απόλυτη ακρίβεια σίγουρος, προφανώς. Φαίνεται ότι, επειδή δεν θα κερδίσουμε πολύ σε αποτελεσματικότητα έναντι της ήπιας νόσου, προσέξτε τι σας λέω, ήπια νόσου σημαίνει ανάπτυξη οποιοδήποτε συμπτώματος. Mm-hmm. Εάν παρατείνουμε πέραν των 2 μηνών τον εμβολιασμό, ναι. δηλαδή θα πάμε το 78% στο 82%. Τι θα κερδίσουμε όμως αν τους κάνουμε ένα μήνα νωρίτερα? Θα είμαστε 100% μετά καλυμμένοι από τη σοβαρή νόσο και το θάνατο. Άρα είναι προτιμότερο να είμαι καλυμμένος από τη σοβαρή νόσο ή το θάνατο. Γι' αυτό βγήκε η οδηγία να πάμε στους 2 μήνες. Μάλιστα. Η επόμενη οδηγία που έχει βγει είναι για όσους έχουν νοσήσει από κορονοϊό, mm-hmm. η οποία θα είναι μία δόση. Από εδώ και πέρα, μεταξύ του διαστήματος 8 και 12 εβδομάδων από τη μέρα που νόσησαν. Γιατί μία δόση για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν νοσήσει, ειδικά αν έχουν κλείσει εμβόλια που δεν είναι μονοδοσικά? Να το εξηγήσω. Έχουν γίνει μελέτες που έχουν μετρήσει την ανοσολογική απάντηση, τα αντισώματά μας και τα κύτταρά μας, τα αμυντικά, στους ανθρώπους που έχουν νοσήσει όταν τους χορηγούμε την πρώτη δόση του εμβολίου. Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου σε ανθρώπους που έχουν νοσήσει, η ανοσολογική απάντηση που γεννιέται είναι μεγαλύτερη από την ανοσολογική απάντηση που γεννιέται μετά από 2 πλήρες δόσεις δηλαδή του εμβολίου σε ανθρώπους που δεν έχουν νοσήσει. Με άλλα λόγια, πώς λειτουργεί? Η νόσηση, η φυσική που έχει κάνει κάθε άνθρωπος, είναι ας πούμε η πρώτη δόση του εμβολίου, να το πω έτσι λαϊκά, απλοϊκά, και η πρώτη δόση του εμβολίου είναι ουσιαστικά δεύτερη δόση, γιατί είναι η δεύτερη φορά. Μάλιστα. Που ο οργανισμός μας εκτίθεται στα αντιγόνα του κορονοϊού. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε ερωτήματα για το μονοδοσικό, το οποίο λέει, από πότε αισθάνεσαι λίγο πιο ελεύθερος? Θέλουμε 3 εβδομάδες μετά το εμβόλιο για να έχουμε σοβαρή ανοσολογική απάντηση. Στις 4 εβδομάδες έχει κορυφωθεί τελείως. Μάλιστα. Δηλαδή, χοντρικά πρέπει, μόλις κάνουμε την πρώτη δόση, ένα μήνα και κάτι να προσέχουμε ακόμη και μετά είμαστε, ας πούμε, ψιλοελεύθεροι. Από εκεί και πέρα, κύριε Καθηγητή. Με συγχωρείτε. Όπα, μισό λεπτό. Μας λέτε να προσέχουμε. Το εμβόλιο ναι. έχει πάρα πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα εναντίον τη σοβαρή νόσου. Άρα, πετάω τη μάσκα, μόλις τελειώσω.
ό,τι κάνει αυτός που έχει κάνει δύο δόσεις Pfizer ή δύο δόσεις Moderna, για να το πω έτσι απλά, κάνει και αυτός που έχει κάνει μία δόση Johnson & Johnson. Όχι, δεν το πήγα. Μισό λεπτό. Εγώ δεν το πήγα με τα εμβόλια. Λέω, μόλις τελειώσουμε, ό,τι εμβόλιο και να έχει κάνει ο καθένας, μόλις τελειώσουμε το εμβόλιο, μπορώ να την πετάξω στη μάσκα μου. Ξαναλέω λοιπόν ότι γενικώς για να πετάξουμε τη μάσκα, θα πρέπει να μειωθεί ο ιός και στην κοινωνία. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα, τα δεδομένα λένε ότι ο πλήρως εμβολιασμένος σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς μάσκα και σε εσωτερικούς χώρους, όταν βρίσκεται με άλλους που είναι και αυτοί πλήρως εμβολιασμένοι, είτε με τις δύο δόσεις των άλλων εμβολίων, είτε με τη μία δόση, αλλά μετά από ένα μήνα από το Johnson & Johnson, ναι, μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς μάσκα. Μάλιστα. Το κρατάμε. Τις μάσκες πότε θα τις πετάξουμε τελείως, λέτε? Το Σεπτέμβριο, το τέλος του χρόνου, τον επόμενο χρόνο? Ποτέ, που λέει εδώ ο Χρήστος, πότε? Όχι, όχι. Καταρχήν, το πότε θα μπορέσουμε να τις πετάξουμε τις μάσκες εξαρτάται από εμάς. Πόσο γρήγορα θα προσέλθουμε να εμβολιαστούμε. Όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε, γιατί τα εμβόλια πλέον είναι διαθέσιμα, όσο πιο γρήγορα θα φτάσουμε στην πολυπόθητη ανοσία γέλης και θα πετάξουμε τις μάσκες. Άρα, κύριε, θα αρχίσουμε. Ναι, ορίστε, ολοκληρώστε. Τις αμφισβητήσεις, ξέρετε, τα διάφορα fake news της. Το να παρουσιάζουμε την οποιαδήποτε απίθανη επιπλοκή ως αυτό που σκοτώνει κτλ. Τότε θα δημιουργηθεί αμφιβολία στον κόσμο, θα πάμε πιο πίσω. Από εμάς εξαρτάται. Εστίαση κανονικά με μουσική και μετακινήσεις ελεύθερες, βέβαια, εντάξει, αυτό ισχύει από το. Ναι, και αν πιστεύετε ότι με τον εμβολιασμό και όλα αυτά που γίνονται τώρα και τα πράγματα πάνε καλύτερα και με τον καλοκαιρό, βεβαίως, γιατί είναι και καλοκαιράκι, είμαστε πιο έξω, τελειώσαμε με τα lockdown. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν αντέχει άλλο ο κόσμος, ή θα μας ξαναέρθει το lockdown, ας πούμε, τον Νοέμβριο, ή ξεμπερδέψαμε τώρα αν εμβολιαστούμε? Θεωρώ εξαιρετικά απίθανο να ξαναέρθει το lockdown τον Νοέμβριο, εκτός αν ο ιός κάνει τρελές μεταλλάξεις που αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει και δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Μες. Γιατί ο ιός συνεχίζει, να σας το πω έτσι, να πολλαπλασιάζεται όσο ο κόσμος δεν έχει πλήρως εμβολιαστεί, να πάψει η μεταδοτικότητα. Με τα μέχρι στούδε δεδομένα, νομίζω ότι δεν θα χρειαστούμε επόμενα οριζόντια lockdowns. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στην ανοσία γέλης περιοχικά, αν ξεφύγει κάτι, θα χρειαστεί ίσως κάποιο τοπικό μέτρο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ήδη πειράματα που ανακοινώνονται, που λένε ότι θα βγάλουν όλες οι εταιρείες σε κάποια φάση και επικαιροποιημένες δόσεις που θα είναι αποτελεσματικές και έναντι των μέχρι τώρα περιγεγραμμένων. Αλλά όπως φαίνεται, κύριε καθηγητά, και πολύ ωραίο αυτό που είπατε, τα lockdown είναι πίσω μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλακόπουλο, για ακόμη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.